υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αποκαλύψαμε εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Έξτρα. Καλησπερίζω την Ρένα Δούρου, καλησπέρα Ρένα. Καλησπέρα. Την Ανδριάννα Ζαρακέλη, καλησπέρα Ανδριάννα. Το Φώτη Ιγνατίου, με τον οποίο καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα. Με τον οποίο θα δούμε αυτή την απίστευτη ιστορία με τους μεγαλογιατρούς οφθαλμίατρους που και χορηγούν. Μικρότερος. Και μικρότερος. Και μικρότερος. Τόσο... Καλησπέρα Σεραφείμ, τα ακούς. Τα ακούς όλα αυτά. Τα το ερώτημα είναι αν τα ακούει ο κύριος Λοβέρδος. Ή αν τα ξέρει ο κύριος Λοβέρδος και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τα ξέρει. Θα τα πούμε. Τα ξέρει. Και δεν αντιδρά. Στην Κρήτη είναι ο κύριος Λοβέρδος. Συμφωτηρία. Πρέπει να βγάλει τα ψηφαλάκια με τον Καρχημάκη. Δεν λοιπόν, μπορεί. Πάμε να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της ΔΕΗ. Κύριε Φωτόπουλε, καταρχάς, εχθές με πήρατε τηλέφωνο για να αντιδράσετε στην παρέμβαση της κυρίας Σαλαβράκου, η οποία μετέφερε ένα μήνυμα. Το λέω και το ξεκαθάρισα και στον συνάδελφό σας με τον οποίο μιλήσαμε χθες. Δεν το υιοθέτησε αυτό το μήνυμα, ρωτώντας αν αληθεύει ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, οι συνδικαλιστές και όχι μόνο, δεν πλήρωσαν, διότι δεν μπήκε ποτέ στους λογαριασμούς σας ο έκτακτος φόρος για τα ακίνητα. Ο συνάδελφός σας από τη Γενόπη μου το διέψευσε κατηγορηματικά. Το δέχθηκα έτσι όπως ακριβώς το διατύπωσε. Έχετε φέρει τους λογαριασμούς σας. Το ίδιο κάνω κι εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή, κυρία Παυλόπουλε, και έχω φέρει μαζί μου τους λογαριασμούς τους δικούς μου. Ευχαριστώ. Μπορείτε να δείτε λοιπόν τη χρέωση για το ειδικό τέλος ακινήτων. Θα ήθελα όμως να πω ότι η κυρία Σαλαβράκου, μια και είναι και εκπρόσωπος κόμματος, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτική και να μην μεταφέρει κατά αυτόν τον εύκολο τρόπο το τι της έγραψαν σε κάποιο μήνυμα στο κινητό της. Μια καταγγελία γιατί... μετέφερε για διερεύνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Ως ερώτημα η ίδια πρώτα απ' όλα. Ως ερώτημα το να έθεσε. Το μετέφερε διερεύνηση. Απλά μια καταγγελία του. Γιατί και εγώ, αν πω τι μήνυμα μπορεί να έχω πάρει για την κυρία Σαλαβράκου ή για τον οποιοδήποτε, τότε δεν θα βγάλουμε καμία απολύτως άκρη. Τώρα. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει έτσι χωρίς να έχει γιατί κάνει ίδια μια έρευνα. Σας πήραμε ότι τηλέφωνο, οι εργαζόμενοι σας ενημερώσαμε, μας απαντήσατε δεν πληρώνουν ότι δεν ειδικό αυτό, τέλος ακινήτων. Αντριάννα, επί μισή ώρα προσπαθούσα. Έχουμε πολλά να πούμε για τον κύριο Φωτόπουλο. Σε αυτό έχει δίκιο. Έχουμε πολλά να του σούρουμε ενδεχομένως για το παρελθόν και για τη Γενόπη ΔΕΗ. Είμαι στη διάθεσή σας. Σε αυτό έχει δίκιο όμως. Η καταγγελία έπρεπε να συγκροτηθεί. Γιατί πολλοί δεν έχουν δει, δεν βλέπουν απόψη στην εκπομπή και έχουν μείνει με τη χθεσινή διαδήλωση. Ότι δεν υιοθετήθηκε κατά κανέναν τρόπο ούτε από την κυρία Σαλαβράκου. Όμως, το τέλος το έχετε πληρώσει. Όχι βέβαια, δεν το πλήρωσα. Διαφωνώ ιδεολογικά. Σας κόψαν το ρεύμα. Δεν πρόκειται να το πληρώσω. Εάν θέλω να έρθω. Εδώ δηλαδή... τώρα, δεν κόψανε γιατί είναι ο κύριος Φωτόπουλος ή δεν όχι. Σε κανένα, γιατί κόψανε. Κοιτάξτε, ακούστε. Εμείς έχουμε πάρει το... θέση από την πρώτη στιγμή. Ως Φωτόπουλος ή ως Φωτόπουλος Γενόπ. Το λέω ως πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ πρώτα απ' όλα. Εμείς από την πρώτη στιγμή. Γιατί ξέρετε, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες δεν είναι πρόεδρες στη Γενόπ, να μην μπορούν να τους κόψουν το ρεύμα και να πούνε ελάτε να μην κόψουν. Δεν είμαι μόνος. 700.000 καταναλωτές σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι και έχει περάσει και το 80ήμερο που σύμφωνα με τον νόμο στη Βόρειο Ελλάδα, θα έπρεπε να βγει εντολή διακοπή ρεύματο. Αν κόψουν το ρεύμα, έπρεπε να αντιδράσουν. Μα και από το δυσλιμπόρο άκυμο που είχατε χθες εδώ. Ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κόψει το ρεύμα σε σπίτι φτωχού και άνεργου. Θα το εμποδίσουμε. Όπου την εντολή είναι να την εφαρμόσουμε εμείς, δεν θα την υλοποιήσουμε. Αν έχουν παραδείγματα δίπλα τους γνωστών, οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους, ξέρετε πόσοι θα επικοινωνήσουν. Θυμάστε το χωριό στη Βόρειο Ελλάδα που έμεινε δεν ξέρω εγώ πόσους βαθμούς υπό το μηδέν είχε και μείναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Και... Το θυμάμαι. Θυμάμαι πόσο κρύο ήταν. Το θυμάμαι και στη Ζάκυνθο και την ίδια μέρα. Και στη Ζάκυνθο και πάνω στην Δράμα. Όχι, την ίδια μέρα εμείς είμαστε οι πρώτοι που παρεμβήκαμε και έγινε επανασύνδεση. Δεν είπαμε ότι φταίει το συνδικαλιστικό κίνημα, σας το λέγω, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι και τότε τα ίδια λέγατε. Ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να του κοπεί το ρεύμα, ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε. Και εξακολουθούμε να το λέμε. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Δεν μπορεί να είναι παντού παρούσα. Όπου κόβεται το ρεύμα έτσι, λοιπόν, και μας ενημερώνουν, όχι, μπορούμε, θα είμαστε κάνουμε παρεμβάσεις. Ξέρετε τι λέει ο πηγαίνουμε ξανά και το συνδέουμε. Το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ο κύριος Φωτόπουλος λέει ας έρθουν να μου κόψουν το ρεύμα με την άνεση και την ασφάλεια που του παρέχει η θέση του. Πάμε όμως... Όχι βέβαια, δεν το λέω έτσι. Το λέω ως ένας πολιτικοποιημένος πολίτης που διαφωνεί κάθετα και ριζικά, ιδεολογικά με το χαράτσι που διαφωνεί να χρησιμοποιείται το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας ως μοχλός εκβιασμού της κοινωνίας. Τώρα, που ακούστηκε να απειλούμε το φτωχό και τον άνεργο που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τη δυνατότητα, πασχίζει, παλεύει να σταθεί όρθιος ότι θα σου κόψουμε και το ρεύμα. Όπως διαφωνούσε και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών.
και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός τώρα του ΠΑΣΟΚ, αλλά άλλαξε μετά άποψη. Τα ξέχασε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Είπα ξύπα. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Κοντρότσο. Εσείς που είστε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και κυρίως από αυτά που κάνει. Όλοι μας. Και ο κύριος Βενιζέλος, και εγώ, κάθε πολιτικός, ο κάθε συνδικαλιστής, ο κάθε δημοσιογράφος. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Μιλωνάκη. Σαν καταναλωτής. Κύριε, αυτό που να ρωτήσω κάτι. Κάποια στιγμή πήγαινα στα ταμεία και πλέον το ρεύμα. Αυτό συνεχίζει και ισχύει. Ναι, κοιτάξτε, δίνουν. Οι ερωτήσεις τους κάνουν πολύ συγκεκριμένοι. Ναι. Στις αρχές, εάν δεν πλήρωνε το σύνολο του λογαριασμού, δεν δεχόταν η ιδέα. Μιλάω για τελευταία, έγινε το κοφούζι. Πήγαινε μόνο στα ATM. Ναι. Τώρα και στα γκισέ, ναι, παίρνουν έναντι. Το γράφουν ω έναντι. Όταν λέτε έναντι, δηλαδή αυτό. Το γράφουν ω έναντι. Βγαίνει το χαράτσι έξω και πλήρωνε ο μέλο ο λογαριασμό. Εξοφλείται πρώτα ο λογαριασμό για τη ΔΕΗ και μετά το χαράτσι. Τώρα, πριν πάμε να δούμε. Πριν πάμε να δούμε. Το κρατάνε ω έναντι. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκτός από την εφορία, θα πρέπει κάποια στιγμή ενδεχομένως, πέρα από την αντίδραση του κ. Φωτόπουλου ή άλλων, η ΔΕΗ να έρθει να το ζητήσει. Γι' αυτό το ρωτάω. Αυτό το κρατάνε ως έναντι. Δεν κρατάνε εξόπληση. Μάλλον έλεγε η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Κοιτάξτε, κύριε Φωτόπουλε, αυτό ρωτάω. Η ανακοίνωση έχει δίκιο ο Φώτης. Γι' αυτό το ρωτάω. Δεν το ρωτάω. Τότε μεταβιβάζεται από τη ΔΕΗ στην εφορία και επιλαμβάνεται η εφορία. Μην παραμένει στη ΔΕΗ. Το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Φωτόπουλε, το Υπουργείο Οικονομικών με την ανακοίνωση που έβγαλε ένα ωραίο βράδυ. Και εξαφανίστηκε από τότε από τα κανάλια ο κύριος Κίμων Στεριώτης, εκπρόσωπος της ΔΕΗ, έλεγε ότι μην κάνετε λάθος, πρώτα αφαιρείτε από το ΠΑΣΟ το ειδικό, από το ποσό, το ειδικό δηλαδή. Τέλος ακινήτων και στη συνέχεια αποδίδεται στη ΔΕΗ. Σεραφείμ, τι είπες τώρα, δεν κατάλαβα. Και εξαφανίστηκε ο κύριος Στεριώτης, και έμειναν στον αέρα, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές. Γιατί παρακαλώ πολύ, ζητώ συγγνώμη. Πάμε. Παρακαλώ πολύ. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε παρέμβαση από έναν καταναλωτή, από έναν συμπολίτη μας. Λέει ότι του κόψαν σήμερα το ρεύμα. Είναι ο κύριος Κουφός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας, κύριε Κουφέ. Στο ελληνικό μένω, σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 10.30 ώρα, μου κόψαν το ρεύμα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχω κληρώσει το καρδιασμό, δεν έχω κληρώσει το χαράτσι. Πήγα στη ΔΕΗ στην Γλυφάδα που ανήκω, ναι. 2/5, μου ζητούσαν να πληρώσω 504 ευρώ τη δόση τη μισή του χαράτσιου για να μου συνδέσουν το ρεύμα. 2/5. Ζήτησα κάποια προθεσμία, μια Δευτέρα, Τρίτη, γιατί δεν προλάβαινα, από τη δουλειά έφυγα. Ναι. Και μου απάντησαν όχι. Όχι. Θα μείνω σε Σαββατοκύριακο χωρίς ρεύμα. Βέβαια, μέσω του Δήμου μου συνδέσατε το ρεύμα ο Δήμος. Τώρα να ρωτήσετε, κύριε Φωτόπουλο, να πάτε να συνδέσετε το ρεύμα. Πέρα από την προθεσμία που έχει δώσει η κυβέρνηση για το χαράτσι και πρέπει να πληρώσω τα 504 ευρώ τη μισή δόση για να μου συνδέσουν το ρεύμα. Ναι, κύριε Φωτόπουλε. 2/5 Σαββατοκύριακο, κύριε. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή, το έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε, ότι εμείς θα παραμένουμε σε περιπτώσεις φτωχών και άνεργων συνανθρώπων μας. Γι' αυτό το και φτωχό, θέλησα. Γιατί ο άνθρωπος. Ακούστε. Όχι, με συγχωρείτε. Υπάρχουν και πολλοί. Κύριε Κουφέ, τι δουλειά κάνετε, αν μου το επιτρέπετε. Οι οποίοι έχουν απλήρω τους λογαριασμούς. Ένα λεπτό. Χιλιάδων ευρώ στη ΔΕΗ. Ακούστε τον, κύριε Φωτόπουλε. Ακούστε τον. Ναι, βεβαίως. Ταχυδρομικό υπάλληλο είναι ο άνθρωπος. Δεν παίρνει χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό το ρωτάω για να τον ακούσω. Και το σπίτι το έχουμε σε δικαστικό δάνειο. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη δόση μου. Πώς θα πληρώσω το χαράτσι? Οπότε να το ξαναλάβετε. Συμφωνώ. Αυτοί που θα, τους οποίους θα μπορείτε να βοηθήσετε θα πρέπει να προσέλθουν. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν. Και να φέρουν το καθαριστικό της εφορίας. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν. Απλά δεν έχουν να κάνουμε. Όλοι μαζί πάλι παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ακουγόμαστε και να γινόμαστε κατανοητοί από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ορίστε, κύριε Φωτόπουλε. Ποια βοήθεια μπορεί να περιμένει ο άνθρωπος αυτός από εσάς? Εμείς έχουμε πει ότι σε περιπτώσεις που κόβεται το ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής του χαρατσιού θα παρεμβαίνουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κοπεί το ρεύμα λόγω του ότι δεν πλήρωσε το χαράτσι. Ως ταχυδρομικός υπάλληλος πάντως φαντάζομαι ότι τα 500 ευρώ δεν τα έχει πρόχειρα ο άνθρωπος. Αντάξει, είμαι σίγουρος. Με στεγαστικό δάνειο. Είμαι σίγουρος. Δεν το αμφισβητώ. Τι να κάνει. Ζούμε σε μια κοινωνία με 3 εκατομμύρια συνανθρώπους μας που ζουν κατά το όριο φτώχειας. Τι να κάνει αύριο ο κύριος Κουφός? Απλά ήθελα να ρωτήσω
τι ύψος είναι οι λογαριασμοί για το ρεύμα. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί για το ρεύμα. Γιατί προφανώς σας έχουν έρθει δύο λογαριασμοί. Δεν είναι απλήρωτοι λογαριασμοί, είναι πληρωμένοι σε ATM. Του έχετε πληρώσει. Μόνο το χαράτσι να πληρώνει. Ωραία, ωραία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ, ωραία, κύριε Κουφέ, για την παρέμβαση. Βρούμε. Άλλη μια παρέμβαση, ακόμη πιο σοβαρή αυτή τη φορά. Μιλάμε για την κυρία Παπαθεοδόρου, η οποία καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας κόψαν και εσάς το ρεύμα. Ναι, τώρα το μεσημέρι ήρθα στο σπίτι μου 2 η ώρα, και δύο, μάλλον 1,5 ώρα, και ήταν κομμένο το ρεύμα. Να χαμηλώσω λίγο τηλεόραση. Παρακαλώ, αν γίνεται. Σε ποια περιοχή, κυρία Παπαθεοδόρου? Στη Νεάπολη εξ αρχείου. Εσείς τι δουλειά κάνετε? Εγώ δούλευα μέχρι το Σεπτέμβρη. Από το Σεπτέμβρη δεν έχω πληρωθεί. Το παιδί μου είναι άνεργο. Και δυστυχώς, δηλαδή για να πληρωθώ θα περάσει ένας χρόνος, τα ξέρετε τώρα. Και πόσο είναι το χαράτσι που σας είπε ο Έκτος? Το χαράτσι ήταν 444 και το ρεύμα μου ήταν 504 και μου το κόψανε. Μάλιστα, γι' αυτό το έκοψαν. Κακώς, κάκιστα, δεν είχε πληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος. Έχει πει η διοίκηση της ΔΕΗ ότι αν το ύψος του λογαριασμού ρεύματος ξεπερνάει το ύψος του ειδικού τέλους ακινήτων, τότε θα δίνει εντολή να κοπεί το ρεύμα. Παρατάφτα, ακριβώς. Παρά τα αυτά, εμείς διαφωνούμε με αυτό. Είναι απαράδεκτο να κόβεται το ρεύμα στα σπίτια φτωχών, άνεργων συνανθρώπων μας, που πασχίζουν πραγματικά να τα βγάλουν πέρα, και την ίδια ώρα το ελληνικό δημόσιο να είναι ο χειρότερος κακοπληρωτής της ΔΕΗ. 181 εκατομμύρια χρωστάει το ελληνικό δημόσιο και οι διάφοροι Μυτιλινέοι στο ελληνικό δημόσιο. Αφήστε τώρα τις καταγγελίες. Για αυτούς τους ανθρώπους, σας είπαμε και πριν στην αρχική σας τοποθέτηση ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αν αφήσουμε τις γραμμές ανοιχτές, που θα παρέμβει και θα πει ότι μου κόψανε το ρεύμα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσετε είναι πραγματικά. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαθεοδόρου. Αμέσως, κύριε Παπαθεοδόρου. Γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τηλεοπτική δημοκρατία πλέον. Είναι πραγματικά αν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς ως γενόπιδε για αυτούς τους ανθρώπους, ή αλλιώς να μην τα λέτε αυτά που λέτε, κύριε Φωτόπουλο. Ακούστε, ακούστε. Η Γενόπηδε ή ό,τι κάνει δεν το διαφημίζει. Όλες αυτές τις μέρες. Ακούστε με. Ακούστε με λίγο. Όλες αυτές τις μέρες. Μπορείτε να με ακούσετε. Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Έχουμε επανασυνδέσει το ρεύμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να βγάζουμε ανακοίνωση σήμερα η Γενόπηδε ή επανασύνδεσε εκεί και εκεί? Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, ποιες είναι. Όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε για κάθε περίπτωση. Δώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνία. Το έχουμε κάνει πολλές φορές, κυρία Ζαρακέλη. Παρακαλώ. Για όποιον έχει παρακολουθήσει το τι λέμε και τι γράφουμε, έχει δει ότι έχουμε δώσει και τηλέφωνα επικοινωνίας. Να σας καλέσουν λοιπόν. Βεβαίως. Κυρία Παπαθεοδόρου, μια φράση ακόμη για να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε πει ότι αυτή την ιστορία θα την πάμε ως το τέλος, χωρίς να υπολογίσουμε κόστος. Μαζί σας, κυρία Ζαρακέλη. Αυτή παρακαλώ. Τη στιγμή και εδώ και να ακούσουμε την γυναίκα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, κυρία Παπαθεοδόρου. Εγώ φυσικά βρήκα λεφτά και πήγα και το πλήρωσα. Έτρεχα δηλαδή. Και το πλήρωσα γιατί το παιδί μου δεν μπορούσα να το έχω χωρίς ρεύμα. Αυτός είναι ο εκβιασμός. Αυτός είναι ο εκβιασμός της κοινωνίας. Πέστε τους για 60 ευρώ κόπουν το ρεύμα, γιατί το 444 δεν ισχύει, για 60 ευρώ μου το κόψανε. Αυτή είναι η ντροπή, να χρησιμοποιείται το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας ως μοχλός εκβιασμού. Δεν τρέπονται, Άκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθεοδόρου. Δηλαδή αυτός που δίνει την εντολή. Ήθελα να ήξερα, κύριε Μιλωνάκη, κύριε Παπαθεοδόρου.